Θέλω τη γνώμη σας για οργανική ουσία, την προτείνει στις ελιές. Εννοείται, παιδιά, η οργανική ουσία είναι πάρα πάρα πολύ βασική. Έχουμε ξεχάσει την οργανική ουσία στα χώματά μας. Έχουμε ξεχάσει την οργανική ουσία στα δέντρα της ελιάς. Πολλοίς κόσμος έκοψε την οργανική ουσία, γιατί είτε δεν έβρισκε, είτε δεν του βρώμαγε, είτε πλέον τα σκευάσματα θρέψης ήταν πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο οικονομικά, με αποτέλεσμα να παρατηρούμε και να βλέπουμε αναλύσεις είτε με πολύ υψηλά pH, υψηλά ασβέστη, υψηλές αγωγημότητες, αλατότητα στο φουλ. Οι χημικές αντιδράσεις που κάνουν τα λιπάσματα στα χωράφια, στους ελαιώνες, αφού μιλάμε για ελιές, φτάσαμε σε ένα σημείο που να έχουμε υψηλά ανθρακικά, νητροποίηση των υποστρωμάτων, έλλειψη βασικών στοιχείων. Άλλαξε ακόμα και η χλωρίδα, αλλά και η πανίδα των χωραφιών, να ξέρετε, με τα πολλά χημικά λιπάσματα που πέφτουν στη βάση κάθε χρόνο. Φωνάζει ο Παυλάκος, τα λέει, ακούτε τον. Η οργανική ουσία, παιδιά, είναι ένα ζωντανό συστατικό, φυσικό προϊόν. Έδαφο βελτιώνει το έδαφος μας και κάνει ανταλλάξιμα όλα τα στοιχεία που έχει το έδαφος. Εάν μπορέσουμε και βελτιώσουμε τα οργανικά μας στο χωράφι και φτωχό χωράφι να έχουμε, ό,τι έχει μέσα θα το ρουφήξει η ηλιά, θα το πάρει από κάτω, το έδαφος, έτσι. Άρα, βεβαίως, η οργανική ουσία είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Είτε με τη μορφή της κοπριάς, φουσκιά, χουμικά φουλβικά, ακόμα και ορυκτά. Βεβαίως, 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 βεβαίως.